για την ομάδα σήμερα. Νίκη παραμονή σε ένα μεγάλο βαθμό. Πέρα όμως από το νικηφόρο αποτέλεσμα, είχαμε και μια εμφανική εμφάνιση με 6 γκολ. Το δικό σου σχόλιο για το παιχνίδι. Έτσι είναι, το είχαμε στοχεύσει αυτό το παιχνίδι. Θέλαμε τους 3 βαθμούς. Με μια καλή εμφάνιση, την πετύχαμε και την εμφάνιση με ένα ευρύ σχόλιο όπως είπες και σε Βαγγέλη. Παίρνει ψυχολογία ομάδα. Η ομάδα είναι καλή σε όλα τα παιχνίδια. Και στα προηγούμενα παιχνίδια θα μπορούσαμε να έχουμε πάρει το αποτέλεσμα της νίκης και μέσα στα μετέωρα ήμασταν πολύ καλοί. Οπότε σήμερα δικαιώθηκαν οι προσπάθειες που κάναμε, το πώς δουλεύει η ομάδα όλο αυτό το διάστημα. Από την πανεκκίνηση του πρωταθλήματος και μετά η ομάδα έχει μόνο μία ήττα από την Κοζάνη. Οπότε όλα αυτά είναι αποτέλεσμα δουλειάς που γίνονται στις προπονήσεις. Συγχαρητήρια στον coach, τον Τάκη του Ρούσα για το πώς δουλεύει όλο αυτό το διάστημα την ομάδα. Συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες και στη διοίκηση που είναι πάντα κοντά στην ομάδα και στηρίζει σε ό,τι έχει ανάγκη η ομάδα. Οι ποδοσφαιριστές, το προπονητικό team πάντα είναι δίπλα μας. Αυτή τη νίκη να την αφιερώσω στο Λευτέρη του Γιαννούλα που τραυματίστηκε πριν 2 αγωνιστικές. Η νίκη είναι αφιερωμένη από όλη την ομάδα στο Λευτέρη. Και να γίνει γρήγορα καλά να επιστρέψει κοντά στην ομάδα. Όσον αφορά την αγωνιστική φιλοσοφία της ομάδας, τι άλλαξε σε σχέση με τα προηγούμενα 2 παιχνίδια? Γιατί πολύ ήταν αυτό το 6-0, αλλά δεν αναλογίζεται και ο αντίπαλος σήμερα. Έπαιζε εδώ για τον ίδιο στόχο, για την παραμονή στην κατηγορία και ήθελε να πάρει θετικό αποτέλεσμα. Έτσι. Φιλοσοφία, εντάξει, ήταν ένα παιχνίδι εντός έδρας. Θέλαμε να μπούμε να πιέσουμε εξ αρχής στον αντίπαλο, να βάλουμε προβλήματα στον αντίπαλο, να τελειώσουμε αρκετές φάσεις στο πιστικό κομμάτι, πράγμα το οποίο το πετύχαμε. Ξέρουμε ότι από τη στιγμή που θα βάλουμε το πρώτο γκολ τα πράγματα θα γίνουν πιο εύκολα για μας. Θέλαμε ένα γρήγορο γκολ, το πετύχαμε στο πρώτο μήχρονο και όπως είδατε στο δεύτερο μήχρονο, από τη στιγμή που μπήκε το δεύτερο γκολ τα πράγματα έγιναν πολύ πιο εύκολα, βρήκαμε καινούς χώρους, βρήκαμε ανοιχτό γήπεδο και εκεί τελειώσαμε και άλλες φάσεις και βάλαμε και πολύ ωραία γκολ. Ήταν ένα όμορφο θέμα για όποιον παρακολουθεί το σημερινό παιχνίδι. Και ένα σχόλιο για τη συνέχεια. Πόσους βαθμούς θεωρείς ότι θα χρειαστεί ακόμα η ομάδα σου προκειμένου να κλειδώσει την παραμονή? Γιατί η αλήθεια είναι ότι η φύγη μετά το σημερινό αποτέλεσμα πλέον είναι καβάλα άλογο και εξαρτάται καθαρά από εκείνη το να παραμείνει στην κατηγορία. Αυτό λέμε όλη αυτή την περίοδο, όλο αυτό το διάστημα, ότι το θέμα παραμονής είναι καθαρά στα πόδια μας. Δεν κοιτάμε άλλα αποτελέσματα, γι' αυτό θέλαμε να πάρουμε και το θετικό αποτέλεσμα σήμερα για να μην μπλέξουμε σε περιπέτειες τις τελευταίες αγωνιστικές. Πιστεύουμε ότι 19 με 20 θα είναι το όριο της παραμονής. Είμαστε στους 17 βαθμούς σήμερα μετά από αυτή τη νίκη. Οπότε στα παιχνίδια που απομένουν, καλώς χω των πραγμάτων, με μία νίκη ακόμα θα κλειδώσει και μαθηματικά πιστεύω το θέμα παραμονής χωρίς να περιμένουμε άλλα αποτελέσματα. Αλλά η ομάδα είναι καλή. Το σκορ είναι σήμερα εμφαντικό. Θα μπορούσε να ήταν και στα προηγούμενα παιχνίδια που η ομάδα έφερε ισοπαλίες. Είχε πάρα πολλές ευκαιρίες και στα προηγούμενα παιχνίδια. Το γκολ είναι και θέμα ψυχολογίας. Μπήκε σήμερα, πήραμε ψυχολογία και έτσι έκατσαν και οι επόμενες φάσεις και είχαμε και το ευρύ σκορ. Ευχαριστούμε Νίκο, καλή συνέχεια. Και εγώ, να είστε καλά. Στόλη, η ομάδα σήμερα πέτυχε μια εμφαντική νίκη, κέρδισε με 6-0. Σε ένα παιχνίδι το οποίο θα λέγαμε ήταν και ντέρμπι παραμονής, καθώς οι δύο ομάδες βρίσκονταν πάρα πολύ κοντά στη ζώνη του προβιβασμού. Η Φίκη φτάνει στους 17 βαθμούς, έπαιξε και ωραία ποδόσφαιρο σήμερα, κέρδισε με 6-0. Το δικό σου σχόλιο? Σίγουρα αυτό το παιχνίδι έπρεπε να το πάρουμε. Όλη την εβδομάδα είχαμε δουλέψει για αυτό το παιχνίδι, ήμασταν πολύ ψυχωμένοι. Και μεγάλο το σκορ, Παίξαμε καλό ποδόσφαιρο και πιστεύω δίκαια ήρθε και το αποτέλεσμα και ανεβήκαμε κι άλλο στην βαθμολογία. Αυτό το παιχνίδι για μας ήταν τελικός, το είχαμε πάρει στα σοβαρά και το τελειώσαμε όπως έπρεπε. Η ομάδα σου μέχρι στιγμής έχει 17 βαθμούς. Με την επανεκκίνηση ξεκίνησε πάρα πολύ δυνατά το πρωτάθλημα. Πήρε αρκετούς πόντους, έκανε σημαντικές νίκες. Μίλησέ μας έτσι για το μυστικό αυτής της επιτυχίας και των θετικών αποτελεσμάτων. Σίγουρα η ομάδα στην επανέναρξη του πρωταθλήματος ήταν τα πιο έτοιμη. Εμείς δεν σταματήσαμε, κάναμε και προπονήσεις και ατομικά και αυτά. Ήρθαν και κάποιες προσθήκες που βοήθησαν την ομάδα. Συνδέσαμε πιο πολύ, γίναμε οικογένεια πραγματική. Και όπου πηγαίναμε, πηγαίναμε για την νίκη και δεν θα χαριζόμαστε σε κανέναν αντίπαλο. Και αυτό το πιστεύω το μυστικό και η σκληρή δουλειά της προπονήσεις που κάνουμε τον κύριο Ρούσα και τον κύριο Μανούτα. Και όσον αφορά τη συνέχεια, πόσο κοντά πιστεύεις ότι είστε πλέον στην υπόθεση παραμονή στην κατηγορία? Πιστεύω σίγουρα τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμα. Έχουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι τώρα την ερχόμενη Κυριακή στην Κατερίνη με μια πολύ καλή ομάδα όπως είναι η Καρίτσα. Θα πάμε και εκεί να διεκδικήσουμε το καλύτερο αποτέλεσμα
Και έχουμε και κάποια παιχνίδια στην έδρα μας με τον Παλαμά και την Ηρακλή Λάρισας. Σίγουρα πρέπει να κερδίσουμε για να είμαστε σίγουροι ότι η ομάδα θα παραμείνει και του χρόνου στην κατηγορία. Και ένα σχόλιο για τον Όμιλο, τον τρίτο Όμιλο μέχρι στιγμής. Βλέπουμε δύο ομάδες να ξεχωρίζουν. Εσύ συνέχεια οι υπόλοιπες ομάδες θα λέγουμε ότι λίγο πολύ είναι όλες στο ίδιο επίπεδο. Σίγουρα η Αναγέννηση και η Καρίτσα έχουν φύγει αρκετά μπροστά από το φύγει. Είναι πολύ καλά ρόστερ. Πιστεύω από αυτές τις δύο και κάτω όλες οι ομάδες παλεύουν να αναπτυχθούν όσο πιο ψηλά γίνεται. Μία από αυτές είμαστε κι εμείς και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε. Ωραία. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Εγώ να είστε καλά.